Δεν μπόρεσαν να πάρουν τη ρεβάνση οι αστυνομικοί της Ανδριανούπολης της Τουρκίας από τους αστυνομικούς της Αλεξανδρούπολης στο φιλικό αγώνα μπάσκετ που διεξήχθη ελληνικού εδάφους αυτή τη φορά. Ο αγώνας έληξε με σκορ 58-39 υπέρ των αστυνομικών της Αλεξανδρούπολης που κατάφεραν για δεύτερη φορά να κερδίσουν την ομάδα από την Ανδριανούπολη. Πέραν του αγωνιστικού μέρους, οι ηγεσίες των αστυνομικών διευθύνσεων και των δύο πόλων τόνισαν πως η συνεργασία τους είναι δεδομένη, καθώς μάχονται για την επίλυση κοινών θεμάτων. Έβγαλαν τις στόλες, φόρεσαν τις αθλητικές φανέλες και τα αθλητικά παπούτσια και έδειξαν τις ικανότητές τους μέσα στο παράμαδα μπάσκετ των αστυνομικών της Αλεξανδρούπολης. Κατάφερε να κερδίσει για δεύτερη φορά την ομάδα μπάσκετ των αστυνομικών της Αδριανούπολης της Τουρκίας στον φιλικό αγώνα που διεξήχθη στην Αλεξανδρούπολη. Με το σκορ 58-39, οι αστυνομικοί της Αλεξανδρούπολης απέδειξαν πως είναι το ίδιο καλοί και στον αθλητισμό, αφού καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα προηγούνταν. Ο αστυνομικός διευθυντής Αλεξανδρούπολης, ο Εκίμ Τσουκνάδης, δήλωσε πως το τελικό σκορ του αγώνα δεν έχει καμία σημασία και στάθηκε στους δέσμους φιλίας των δύο αστυνομικών διευθύνσεων. Προσκαλέσαμε σήμερα σε ανταπόδοση της επίσκεψης που είχαμε κάνει στη Αδριανούπολη για τα 167 χρόνια από την ίδρυση της τουρκικής αστυνομίας και συμμετέχοντας στον εορτασμό της τουρκικής αστυνομίας με έναν φιλικό αγώνα καλαθοσφαίρισης. Προσκαλέσαμε την ομάδα καλαθοσφαίρισης της Διεύθυνσης Αστυνομίας της Αδριανούπολης και σήμερα διεξάγεται ο αγώνας. Εκτός από τη συνεργασία σε αστυνομικής φύσεως θέματα διασυνοριακού εγκλήματος αλλά και της λαθρομετανάστευσης, έχουμε αναπτύξει και σχέσεις και στον πολιτισμό και στον αθλητισμό. Είμαστε ιδιαίτεροι χαρούμενοι, είμαστε πολύ χαρούμενοι για το θέμα αυτό, για τη συνάντηση αυτή, για τον αγώνα αυτό. Και πιστεύω ότι είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να το αναπτύξουμε ακόμα περισσότερο. For the improving of our cooperation. Ο αγώνας δεν είναι το σημαντικό σε αυτή τη συνεργασία. Είναι απλώς ένα εργαλείο ώστε να βελτιωθεί η σχέση μεταξύ και η συνεργασία μεταξύ των αστυνομικών διευθύνσεων. If you are talking about a cooperation, there is no side of loose. There is no loser side. Ναι, όταν πρόκειται για συνεργασία, δεν υπάρχει πλευρά ηττημένου και οι δύο κερδίζουν. Το γεγονός ότι συνεργάζεται η διεύθυνσή μας με την αντίστοιχη διεύθυνση της Αδριανούπολης δεν μένει μόνο στο επίπεδο εκείνο το κλειστό, δηλαδή της αστυνομίας, αλλά προχωράει στον αθλητισμό και αποτέλεσμα έχει 30 άνθρωποι αποστολή Τούρκων από την Αδριανούπολη να είναι σήμερα στην Αλεξανδρούπολη, να συμμετέχουν σε αυτό το τουρνουά και βέβαια ταυτόχρονα να απολαύσουν τις ομορφιές της Αλεξανδρούπολης και να γίνουν πρεσβευτές, μια και οι περισσότεροι για πρώτη φορά ήρθαν, να γίνουν πρεσβευτές εκεί στην Αδριανούπολη που με την ευρύτερη περιοχή της αγγίζει το μισό εκατομμύριο. Αντιλαμβάνεστε ότι όπως και εμείς από το Δήμο προχωρήσαμε στην αδερφοποίηση με την Αδριανούπολη για να έχουμε όλα τα ωφέλη τα οποία προκύπτουν μέσα από την εμπορική σύνδεση και την επιχειρηματική σύνδεση ως και την τουριστική, το ίδιο έκανε και ο Μάκης Τσουκνάδης. Συγχαρητήρια λοιπόν στον αστυνομικό διευθυντή και εύχομαι και άλλοι θεσμικοί να λειτουργήσουν έτσι. Μια προσφορά της Q Telecom. Ήρθες και εσύ στην Q για τα γενέθλιά μου! Όχι μόνο. 10 χρόνια οικονομίας είναι αυτά. Θα το γιορτάσουμε με ένα τρελό Latin Party! Τέλεια! Περίπου, ξέρεις, δεν βρήκα αυτά τα πώς τα λένε τα τσίκι τσίκι. Τσίκι τσίκι! Ξέρεις κανένα να κάτσει δίπλα στην ορχήστρα όλο το βράδυ και να κάνει αυτός τσίκι τσίκι, τσίκι τσίκι. Καλά! Για μαράκες ψάχνεις! 10 χρόνια οικονομίας και συνεχίζουμε. Γιατί με Q ένα μόνο ευρώ φτάνει για να έχεις 300 ολόκληρα λεπτά ή 300 SMS προς Win και Q. Μην την ψάχνεις αλλού. Η οικονομία είναι Q. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η ενημέρωσή σας από τη Δέλτα Τηλεόραση. Σας ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολουθήσατε. Καλό σας βράδυ.
οι καλές καιρικές συνθήκες σε ολόκληρη τη χώρα περιμένουμε την Παρασκευή 29 Ιουνίου. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 μέχρι 32 βαθμούς στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πλέουν από βόρειες διευθύνσεις μέτρη μέχρι ισχυρή. Λίγες νεφώσεις θα έχει η Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 32 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι στο θερμαϊκό θα πνέουν νότιοι σχεδόν μέτριοι. Ηλιοφάνεια με λίγες πρόσχερες νεφώσεις η Αττική. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 33 βαθμούς. Οι άνεμοι στο Σαρονικό και νότιο Βοϊκό θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική μέτρη μέχρι ισχυρή. Αλεξανδρούπολη από 19 μέχρι 31, Οριστέδα από 18 μέχρι 31, Κομωτινή από 19 μέχρι 32, Ξάνθη από 21 μέχρι 31, Καβάλα από 20 μέχρι 29 και Δράμα από 19 μέχρι 32 βαθμούς Κελσίου. Όταν η φύση σε προκαλεί να δημιουργήσεις, όταν η ποιότητα γίνεται τρόπο ζωής, έπιπλο έβαινος. Ακολουθώντας τις νέες τάσεις του κλασικού και σύγχρονου design, σχεδιάζουμε μαζί με δωρεάν μελέτη διακόσμησης το δικό σας χώρο και σας προτείνουμε ιδέες και λύσεις με σκοπό μια άνετη και λειτουργική ζωή μέσα στο σπίτι. Έπιπλο έβαινος. Ποιότητα ζωής.